περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, που έχει να κάνει και αυτό με την ημέρα της γυναίκας και συγκεκριμένα με την εκδήλωση του Συνδέσμου Ελληνοκυπρίων Γυναικών Haringey. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στους χώρους της οργάνωσης στο Denmark Row στο Haringey και κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κυρία Ντέπη Μαυροπούλου, η οποία μετά την ομιλία της έκανε και διάφορες σωματικές ασκήσεις με τις παρευρισκόμενες. Στη συνέχεια ακολούθησε δείπνο, το οποίο προσέφερε ο σύνδεσμος, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στην αίθουσα επικρατούσε μια πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Αγαπητή φίλη και συνεργάτηδα του σταθμού μας, Ντέπη Μαυροπούλου, μίλησε για την ημέρα της γυναίκας η συντονίστρια της οργάνωσης Ελληνοκυπρίων Γυναικών Haringey, κυρία Κική Καρατζαφέρη. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη της κυρίας Καρατζαφέρη, που έδωσε σχετικά με τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία. Παρασκευή 8 Μαρτίου, παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στη γυναίκα. Στη γυναίκα που έχει τυρανηθεί, που έχει κακοποιηθεί, που έχει ταπεινωθεί, αλλά και που έχει ανυψωθεί. Η γυναίκα που έχει αγωνιστεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη, η γυναίκα που έχει μάθει να προσφέρει, να καρτερεί, να υπομένει, να επιμένει, να αμφισβητεί και κάθε στιγμή να είναι γυναίκα, να βγαίνει μπροστά στη μάχη, στον αγώνα της ζωής, για τον εαυτό της, για την οικογένειά της και τους ανθρώπους γύρω της. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στο κέντρο των Ελληνοκυπρίων γυναικών στο Haringey και κοντά μας είναι και η Κική Καρατζαφέρη, η ψυχή εδώ του συλλόγου. Σήμερα είχαμε γιορτή, έχουμε γιορτή, μπορείτε να δείτε πίσω τα κορίτσια που τρώνε και που σε λίγο θα έχουμε χορό. Πριν είχαμε ένα δίωρο αφιερωμένο σε μας με ένα ωραίο σεμινάριο που μοιραστήκαμε εμπειρίες και γιορτή και χαρά και εμπειρίες πολύ περισσότερο γυναικείες. Θέλω να δώσω το λόγο στην Κική Καρατζαφέρη. Χρόνια πολλά, Κική. Χρόνια πολλά, Ντέβη μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις κυρίες που μας παρακολουθούν. Τους εύχομαι η σημερινή ημέρα να είναι μια ευκαιρία υπενθύμησης ότι πρέπει να αγαπάνε τον εαυτό τους, ότι πρέπει να έχουν θετική ενέργεια, ότι πρέπει να προσπαθούν συνέχεια για τα δικαιώματά τους. Και τα δικαιώματά τους δεν είναι μόνο υλικά, που ακόμα και τώρα βλέπουμε ότι ενώ παράγουν το ίδιο έργο με τους άντρες συναδέλφους πληρώνονται το 1/10, αλλά είναι και τα δικαιώματα που έχουν στη ζωή γενικότερα. Πρέπει να μάθουν να αγαπούν τον εαυτό τους, πρέπει να μάθουν πόσο αξίζουν σαν άτομα και αυτή η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που έχει θεσμοθετηθεί από το 1970 είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουν να μαζευτούν σε έναν χώρο όλες μαζί, να το γιορτάσουν, να χορέψουν, να γελάσουν, παρόλα αυτά χωρίς να ξεχνάνε ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες εξακολουθούν να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, γυναίκες οι οποίες δεν έχουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση ακόμα στο 2013. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια στατιστικά
τα οποία τα δίνει η μη κυβερνητική οργάνωση ActionAid. Και είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή το 2013 και έχουμε το 70% του πληθυσμού που ζει κάτω από τα όρια φτώχειας να είναι γυναίκες. Τα 2/3 των αναλφάβητων ενηλίκων να είναι γυναίκες. Και μάλιστα ο αναλφαβητισμός μεταξύ των γυναικών στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι κατά 25% μεγαλύτερος από ό,τι στους άντρες. 65 εκατομμύρια κορίτσια παραμένουν εκτός βασικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή περισσότερο από το 60% των παιδιών. Τουλάχιστον 18,5 εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο ζουν με AIDS. Το 13 με 61, προσέξτε τη διαφορά, από το 13 μέχρι το 61, των γυναικών έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της ζωής τους. Και αυτή η μεγάλη απόκληση παρουσιάζεται κυρίως γιατί πολλές γυναίκες το βιώνουν σαν να είναι αυτές οι αιτίες που προκαλέσανε το βιασμό ή το θεωρούν σαν ταμπού και δεν βγαίνουν έξω να το δηλώσουν ή να ζητήσουν βοήθεια. Το 80% των προσφύγων είναι γυναίκες και παιδιά. Το 45% της παγκόσμιας εργατικής δύναμης είναι γυναίκες. Οι γυναίκες καλλιεργούν το 80% των χωραφιών, ενώ κατέχουν μόνο το 1% αυτής της γης. Δηλαδή είναι θλιβερά είναι τα νούμερα. Είναι θλιβερά, αλλά είναι πράγματα τα οποία τουλάχιστον μια φορά το χρόνο τα λέμε για να θυμόμαστε ότι τα βήματα γίνονται, αλλά είναι ακόμα πολύ αργά. Σταθερά, αλλά αργά. Δεν θέλω να σας κουράσω έτσι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και εκεί μου, επειδή εδώ είσαι πόσα χρόνια στο 12 Greek χρόνια. 12 χρόνια. Ναι. Πες μας την προσφορά του Greek Cypriot Women's Organization στη γυναίκα. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που αντιμετωπίζω έτσι δουλεύοντας εδώ είναι το να μπορέσεις να πεις με τι τρόπους έχεις βοηθήσει την κάθε γυναίκα. Και είναι κάτι που δυστυχώς η κυβέρνηση χτυπάει πάρα πολύ τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, πιέζοντάς τις να βλέπουν τις γυναίκες οι οποίες έρχονται σαν νούμερα. Και δεν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή ότι μία γυναίκα, ας πούμε, που έχει δυσκολίες εκμάθησης, μπορεί να έρθει να ξεκινήσει πριν 10 χρόνια και η πορεία της να είναι αναλυτική στα επόμενα 10 χρόνια. Δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε σαν νούμερα. Βρίσκεται εδώ στην κοινότητα 28 χρόνια. Ξεκίνησε με διαφορετικές ανάγκες λόγω του Κυπριακού, λόγω των προσφύγων που ερχόντουσαν εδώ πέρα. Τώρα που οι ανάγκες έχουν αλλάξει, είναι δύσκολο να πούμε, ξέρεις, σε ποιο τομέα ακριβώς. Δηλαδή οι δραστηριότητες είναι ποικίλες. Δεν είναι σε ένα τομέα. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάθε γυναίκα που έρχεται και μόνο που έρχεται, που φεύγει από το σπίτι της και μπαίνει σε ένα κοινοτικό χώρο και λέει μια καλημέρα στη γλώσσα της, έτσι, σε κάποια άλλη κοπέλα. Μόνο με αυτό έχει κάνει το πρώτο βήμα στην δικιά της αυτογνωσία, στο δικό της πώς να το πω τώρα, βόηθα με τέπειες, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Στη δική της αυτοεκτίμηση. Στη δικιά της αυτοεκτίμηση, στο να φτιάξει, να κάνει το κύκλο της. Να κάνει το κύκλο της, να μάθει να εκφράζεται, να μάθει κάποια προσόντα, πιο ξέρεις που θα τις χρησιμεύσουν στη ζωή της. Και άρα λοιπόν πρακτικά να έχει βοηθήσει ναι. Ο σύλλογος εδώ τις γυναίκες να δραστηριοποιηθούν, να κοινωνικοποιηθούν. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να ρωτήσετε τις ίδιες, δηλαδή δεν μπορεί να μιλάει η συντονίστρια για το αν έχει κάνει καλό στην κοινότητα, πρέπει να μιλάνε οι ίδιες. Να σε ρωτήσω κάτι. Γεια σου, να είσαι καλά. Θέλω να σε ρωτήσω πόσες γυναίκες μέλη έχει εδώ. Τα μέλη τα εγγεγραμμένα είναι γύρω στα 740. Τώρα όμως, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο καθένας, είναι και η συχνότητα με την οποία θα έρθει στο κέντρο. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι μέλη αλλά δεν μπορούν να έρχονται. Θα έρθουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Ή υπάρχουν μέλη που δεν μπορούν να έρθουν σε καμιά δραστηριότητα εκτός από τον αγιασμό.
τον αιτήσιο αγιασμό. Υπάρχουν άλλες γυναίκες που είναι ανάπηρες, που έχουν προβλήματα, που δεν θα έρθουν αυτές σε εμάς. Θα πρέπει να πάει η οργάνωση εκεί. Άρα λοιπόν κάνετε πάρα πολλά, τα οποία είσαι ταπεινή και δεν τα λες. Θέλω να σε ρωτήσω σήμερα. Να μιλάνε οι ίδιες. Στη γιορτή της γυναίκας, τι κάνατε να πούμε στον κόσμο, τι προσφέρατε. Εγώ θα ήθελα να τις ρωτήσεις η ίδια. Θα ήθελα να πάρεις μερικές γυναίκες και να τους μιλήσεις, γιατί πραγματικά είναι καλύτερα να μιλάνε οι ίδιες για το πώς βιώνουν την επαφή τους με την οργάνωση. Το να ευλογούμε τα γένια μας δεν είναι καλό. Okay. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις, Κική μου? Εγώ τίποτα. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω σαν Ντέπη Μαυροπούλου, σαν σωματική ψυχοθεραπεύτρια, για το 2 ώρο που μας χάρισες και που έκανες αυτές τις γυναίκες και να κλαίνε και να γελάνε και να χορεύουν και να αγκαλιάζονται. Και έτσι θέλω πάλι να σου δώσω μια αγκαλιά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ομόρφινες τη μέρα μας, μας έδωσες κάτι ξεχωριστό και το είδα στα μάτια των γυναικών, στην ηρεμία τους και στον τρόπο με τον οποίο εκφράσαν τα συναισθήματά τους. Ήταν μαγικό. Και εγώ ευχαριστώ. Πολύ. Πέρασα πολύ όμορφα. Είχαμε πάρα πολλές γυναίκες που κάναμε εδώ ένα 2 ώρο ευεξίας, χαράς, γιορτής. Το μοιραστήκαμε μεταξύ μας. Μοιραστήκαμε πολλές όμορφες στιγμές. Από το Greek Cypriot Women's Organization, από την Κική Καρατζαφέρη και εμένα, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, γυναίκες. Αξίζουμε το καλύτερο. Αξίζουμε μια καλύτερη ζωή. Θα πούμε κι άλλα. Όχι, θέλω να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, ένα απόσπασμα από το έργο του Παύλου Ευδοκίμοφ. Okay. Η γυναίκα και η σωτηρία του κόσμου. Okay. Γιατί θέλω να πω κιόλας και ότι η Ορθοδοξία και η Χριστιανοσύνη έχει ένα. Τα πιστεύω για τον ρόλο της γυναίκας είναι πολύ λάθος εκτυπημένα. Έχει μεγάλη θέση στην Ορθοδοξία και αυτό φαίνεται. Λέει λοιπόν ένα απόσπασμα του Παύλου Ευδοκίμοφ. Η ζωή δεν είναι ένα βουνό στην κορυφή του οποίου θα ανέβουν οι άντρες από τη μία πλευρά και οι γυναίκες από την άλλη. Αλλά και οι δύο μαζί θα ξεκινήσουν και θα φτάσουν συγχρόνως για να απολαύσουν τη συντροφιά τους επάνω στην κορυφή. Και είναι φοβερό όταν το βλέπεις μέσα στα χριστιανικά ορθόδοξα βιβλία. Θα ήθελα και εγώ να πω χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, τις μάνες, τις θυγατέρες, τις αδελφές, τις γιαγιάδες, τις φίλες. Σε όλες τις γυναίκες, με όποια ιδιότητα και αν έχουμε. Κορίτσια, ευχαριστώ. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και αξίζουμε το καλύτερο, μην το ξεχνάτε. Κάθε μέρα. Στη συνέχεια, μια μικρή συνέντευξη έδωσε και η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνοκυπρίων Γυναικών, κυρία Φώτα Μαραθεύτη. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Έχουμε κοντά μας την κυρία Φώτα Μαραθεύτη, η οποία είναι η ψυχή εδώ του Greek Cypriot Women's Organization. Είναι η πρόεδρος τα τελευταία 3 χρόνια. Χρόνια πολλά! Ευχαριστώ επίσης. Θέλω να μου πείτε λίγο για το σύλλογο. Βλέπω ότι ανθεί όσο καιρό τουλάχιστον να μας βλέπει λίγο η κάμερα. Έτσι. Λοιπόν, να μας βλέπουν τα κορίτσια εκεί στην τηλεόραση. Θέλω να μου πείτε, όσο καιρό έρχομαι εγώ εδώ, βλέπω ότι ανθεί, ότι έχει κόσμο, ότι έρχονται πολλά κορίτσια, πολλές γυναίκες, ότι υπάρχουν πολλές δραστηριότητες. Ναι, έχουμε. Για πες μας λοιπόν, κυρία Φώτα. Εδώ κάναμε Δευτέρα και Τετάρτη computers. Κάνουμε γυμναστική, κάνουμε ελληνικούς χορούς, κάνουμε γιορτές. Τώρα έχετε και για τις απόκριες, νομίζω. Τώρα για τις απόκριες έχουμε τον χορό της αποκριάς που είναι πάντα πολύ ωραίος. Ξέρω, έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ρίξει χορούς ωραίους. Έχουμε την Δευτέρα της Καθαράς. Επίσης έρχονται όλες οι κυρίες. Περνούμε πολύ ωραία με μουσική, με φαγητό. Σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας και καλωσορίζω όλες τις γυναίκες. Όλες τις γυναίκες μας το βλέπω, είστε μια πολύ καλή οικοδέσποινα. Έχουμε πολλές γυναίκες. Πόσες γυναίκες είναι σήμερα? Σήμερα δεν ξέρω, καμιά 50, 60. Πρέπει να είναι πιο πολλές. Πιο πολλές. Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία με το σεμινάριο που κάναμε? Ήταν πολύ ωραίο. Πώς σας φάνηκε? Πολύ ωραίο. Ήταν relaxation. Περάσαμε πολύ ωραία. Thank you very much. Επίσης και στην Κική να την ευχαριστήσουμε. Είναι πάντα η συντονίστρια μας. Πάντα είναι πρόθυμη να μας κάνει ό,τι μπορεί.
Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε στη σημερινή γυναίκα, γιατί και από τις ιστορίες σας που άκουσα έχετε ταλαιπωρηθεί πολύ, έχετε βασανιστεί. Ναι, έχω ταλαιπωρηθεί. Είσαστε η γενιά που έφυγε από την Κύπρο ή από την Ελλάδα και ήρθε εδώ να αναστηθεί, να προχωρήσει. Ναι, ήρθα στα 17 μου χρόνια εδώ. Έχει 53 χρόνια που είμαι στο Λονδίνο. Μια ζωή ολόκληρη. Πάντα είμαι σε πολλά αυτά. Μπορώ να βοηθήσω σε οτιδήποτε. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Και θέλω να πω στις γυναίκες να είναι πάντα δυνατές να κάνουν τη ζωή τους και ό,τι μπορούμε και θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε εμείς οι γυναίκες. Και αν θέλουν να έρθουν εδώ για οποιαδήποτε υποστήριξη. Και όποια θέλει κυρία, κοπέλα που δεν μιλά τη γλώσσα, που θέλει βοήθεια, αν είμαστε εδώ, να τις βοηθήσουμε ό,τι θέλουν, οτιδήποτε μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Ξέρετε να μου πείτε τη διεύθυνση, τη θυμάστε, τον Greek Cypriot Women's Organization. Greek City Women's Organization είναι το Whiteman Road. Okay, είμαστε στο Denmark Road, στο Haringey. Στο Haringey, Whiteman Road. Ωραία, χρόνια πολλά λοιπόν όλα τα κορίτσια από την κυρία Φώτα και από τον Greek Cypriot Women's Organization. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you. Στη συνέχεια συνέντευξη έδωσε και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνοκυπρίων Γυναικών Χάριγκε και η πρώην γραμματέας της οργάνωσης, κυρία Μπέτη Βασιλείου. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που έδωσε στην Ντέπη Μαυροπούλου. Κοντά μας είναι η φίλη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Greek Cypriot Women's Organization, η κυρία Μπέτη Βασιλείου. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Να είμαστε όλες καλά και χρόνια πολλά σε όλες τις δεσποινίδες, κυρίες και απανταχού γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Πώς βιώνεις την εμπειρία να είσαι γυναίκα, Μπέτη? Είναι εκπληκτική, μαγευτική. Είναι κάτι το πολύ έλεγαν, το πολύ σηκάτο. Το βλέπουμε, το αποπνέεις. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και πολύ ολοκληρωμένο, το να είσαι γυναίκα. Τι θα ήθελες να ευχηθείς στις γυναίκες σήμερα? Να είναι ελεύθερες, να είναι χαρούμενες, να είναι γεμάτες και προπάντων να έχουν υγεία. Πώς ήταν σήμερα η μέρα σου? Περάσαμε καταπληκτικά με την δικιά σου παρουσία και συνεργασία εδώ στο χώρο μας. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, μπορώ να πω. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία και όχι μόνο εγώ που, ας πούμε, γνωρίζω από κάποια τέτοια πράγματα, αλλά και κυρίες οι οποίες είναι και μεγαλύτερης ηλικίας. Είδα, μίλησα και άκουσα ότι ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Γι' αυτό πρέπει να σου δώσω ένα συγχαρητήριο και συνέχισε αυτόν τον αγώνα. Τον χρειάζονται οι γυναίκες, ειδικά αυτής της παροικίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Μπέτη μου. Πέρασα και εγώ πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και αυτό η ανταλλαγή που έχουμε μεταξύ μας όταν είμαστε μέσα στις ομάδες, από διαφορετικές ηλικίες, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, από διαφορετικές οικογένειες, περιοχές, από διαφορετικά πιστεύω, όλες μαζί, άλλες κουλτούρες ακριβώς. Τελικά βλέπουμε ότι όλες μπορούμε να ανθίσουμε, τελικά όλες μπορούμε να έχουμε αυτό που θέλουμε και τελικά όλες είμαστε πολύ κοντά η μία στις άλλες, στην άλλη, χωρίς να το ξέρουμε. Και τελικά όλες είμαστε ίδιες. Ακριβώς. Να είμαστε καλά όλες. Να είμαστε καλά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι η εμπειρία σου εδώ στο σύλλογο, στον Greek Cypriot Women's Organization? Είμαι αρκετά χρόνια στο σύλλογο. Τα τελευταία 5 με 6 χρόνια είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πριν 2 χρόνια υπήρξα και γραμματέας του Συμβουλίου, λόγω υγείας όμως με έκανα να φύγω. Anyway, όμως είναι όλα πολύ ωραία, πολύ καλά. Ο Σύλλογος δίνει ζωή στην επαρικία, κάνουμε πολύ ωραίες συγκεντρώσεις, προσπαθούμε να πλησιάζουμε την γυναίκα ανεξαρτήτου ηλικίας, σύμφωνα με τα δικά μας θέλω και πιστεύω, βοηθάμε με ό,τι τρόπο μπορούμε, ηθικό, υλικό, οτιδήποτε είναι αυτό, και προσπαθούμε να είμαστε πολύ κοντά τους και περισσότερο σε ηλικίες μεγαλύτερης, σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Τις περιτριγυρίζουμε, έχουμε αυτό το κουχούλισμα, το αγκάλιασμα και δίνουμε αγάπη. Αυτό το έχω βιώσει και εγώ εδώ όσο καιρό έρχομαι. Δίνουμε αγάπη, πραγματικά, έχετε περίσσευμα προσφορά. Έτσι, έτσι. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό.
για τις σημερινές ημέρες που ζούμε είναι πολύ σημαντικό. Τι θα είχες να συμβουλεύσεις τις γυναίκες σήμερα, αυτές που μας βλέπουν στην τηλεόραση, αυτές που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Όσον αφορά την οργάνωση τη δικιά μας, Greek and Cypriot Women Organization, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είμαστε εδώ. Τις περιμένουμε όλες, ανεξάρτητα τι πρόβλημα έχει ο καθένας ή κάθε μία, μπορούμε να δώσουμε μία συμβουλή που ίσως να βάλουμε ένα λιθαράκι να διορθωθεί κάτι, να βοηθήσουμε κάπου. Γι' αυτό μην τρεπόμαστε να πλησιάσουμε έναν τέτοιο χώρο. Ας απελευθερώσουμε ό,τι μας φοβίζει και μας συγκρατεί όλα αυτά τα χρόνια και ας πάμε παρακάτω να μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους, ειδικούς και μη. Ειδικό σήμερα είναι και μια γυναίκα η οποία έχει περάσει κάποια πράγματα στη ζωή της. Οι εμπειρίες γενικά μας μαθαίνουν. Οπότε και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε με το δικό μας τρόπο όλες τις γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν μην ντρέπεστε, ελάτε εδώ στο χώρο μας. Πού είναι ο χώρος σας? Ο χώρος μας είναι στο Denmark Road, Haringey. Και ο σύλλογος μας είναι Greek Cypriot Women Organization. Σας περιμένουμε όλες. Πολλά φιλιά λοιπόν σε όλες τις γυναίκες. Βεβαίως. Και μια ευχή. Υγεία, υγεία, υγεία. Τίποτα άλλο. Φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, να είσαι υγιής και να χαμογελάς πάντα. Και όλοι μας, επίσης. Τελευταία στην κάμερα του Hellenic TV μίλησε η Ντέπη Μαυροπούλου για την ημέρα της γυναίκας και την εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ημέρα αυτή, ενώ τόνισε το πόσο σημαντική είναι η γυναίκα στο σύγχρονο κόσμο. Ας την παρακολουθήσουμε. Σήμερα είναι 8 Μάρτη, σήμερα είναι η γιορτή της γυναίκας. Τη γυναίκα που πρέπει να τη γιορτάζουμε βέβαια κάθε χρόνο, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, για όλα αυτά που έχει προσφέρει, για όλα αυτά που έχει περάσει, για όλα αυτά που χαρίζει στον κόσμο, στον πλανήτη, στους ανθρώπους γύρω της, στην ίδια της, στον ίδιο τον εαυτό της. Πολλές φορές με αυταπάρνηση προσφέρει τον ίδιο της τον εαυτό για να ευτυχήσουν οι άλλοι γύρω της. Ό,τι υποφέρει το γιορτάζουμε και σήμερα είχα μια πολύ ωραία εμπειρία με τις γυναίκες στο Greek Cypriot Women's Organization. Οδήγησε ένα σεμινάριο 2 ώρων με πολλές γυναίκες που συμμετείχαν, θα ήταν κοντά 60. Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί βλέπεις ότι κάθε γυναίκα έχει να μοιραστεί μια ιστορία. Μια ιστορία πολύ προσωπική, πονεμένη, αλλά την ίδια στιγμή με πολύ δύναμη, με πολύ κουράγιο, με πολύ πείσμα να τα καταφέρει. Με συγκίνησαν ιστορίες γυναικών που μοιράστηκαν πολύ προσωπικά πράγματα, αλλά επειδή είναι και μία μέρα γιορτή σήμερα, χορέψαμε, στείλαμε την αγάπη μας στις γυναίκες όλου του πλανήτη, στείλαμε τη σκέψη μας και την καρδιά μας σε κάθε γωνιά που υπάρχει μια γυναίκα που χρειάζεται στήριξη και ελπίδα για τον αγώνα της στην επιβίωση. Σήμερα είναι μέρα γιορτής για όλες μας. Σας εύχομαι, κορίτσια, να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, να προχωρήσετε προς τα όνειρά σας. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται, έχουμε απίστευτη δύναμη μέσα μας. Δεν είστε μόνες, μπορείτε πάντα να ζητήσετε βοήθεια από άλλες γυναίκες, από σωματεία και από οργανώσεις. Ό,τι και αν συμβαίνει, αν αυτό είναι δύσκολο, δύστροφο, κουραστικό, πονετικό, χρειάζεται να σταθείτε στα πόδια σας και να ζητήσετε βοήθεια. Μας αξίζει το καλύτερο, σας αξίζει το καλύτερο και πρέπει να το πάρετε από τη ζωή και μας το χρωστάει η ζωή. Γιατί προσφέρουμε το δώρο της ζωής. Είμαστε η πηγή της ζωής. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, να είστε καλά, να είστε ευλογημένες. Είμαστε ευλογημένες. Χρόνια πολλά, γυναίκες.